Λοιπόν, ο Πολάκης, αφού 4 χρόνια ψήφισε τα νομοσχέδια του Μητσοτάκη μαζί με τους άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πολάκης, αφού 4,5 χρόνια κυβερνούσε τον ελληνικό λαό και ξέπλαινε μνημόνια Αμερικάνους, τον καλό διαβολικό, πώς τον λέγανε, Τραμπ και λοιπούς άλλους, αφού έφτιαχνε συμφωνίες με τους σιωνιστές του Ισραήλ κλπ. Αφού πέρναγε νομοσχέδια Κατρούγκαλου, νομοσχέδια Αχτσιόγλου, αφού παρακολουθούσαν με κοινό θεσμικό πλαίσιο πάνω από 100.000 Έλληνες τα τελευταία 10 χρόνια, τώρα νομίζω ότι με τέτοιου είδους μαγκές και με τέτοιου είδους κουτοπονηριές θα μπορέσει να εγκλωβίσει ένα κόσμο σε νέες αυταπάτες. Δεν είμαστε ούτε στο 12 ούτε στο 15. Τέτοιες πολλακιάδες, το κουκουέ της Μασάι, τέτοιες πολλακιάδες θα βρουν την απάντηση από ένα κόσμο που πλέον είναι υποψιασμένος, τους είδε, τους ξέρει, ακούει και την κυρία Τσαπανίδου να δηλώνει ότι τα κόμματά μας δεν έχουν διαφορές, ακούει τα ευχαριστώ στους Αμερικάνους, στους Νατοϊκούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη συμμαχία των λύκων, η οποία θέλει να επιβάλλει μέσα, να πάω και σε κάτι άλλο πιο σημαντικό, μέσα και από την τροπολογία την περίφημη περί αποκλεισμού της Χρυσής Αυγής, να φέρει από την πίσω πόρτα τη θεωρία των ολοκληρωτισμών, τη θεωρία που εξισώνει ναζισμό με τον κομμουνισμό, τη θεωρία και την πρακτική αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των λομπιστών, που το 1/3 του ελληνικού λαού τη βλέπει εχθρικά, να ξεπλύνει και να φέρει από την πίσω πόρτα τέτοιου είδους τροπολογία. Κύριε Σοφιανέ, τα βάλετε όλα πάνω στο τραπέζι. Τα βάζω πάνω στο τραπέζι. Ναι, καλά, καθ' αμελή. Δεν κατηγορείς το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν η δική σας τροπολογία. Δεν ξέρω αν η δική σας τροπολογία αναφέρεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί αν αναφέρεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, ξέρετε, οι δικαστές των Βρυξελών, τους οποίους τους εκθιάζεται, γιατί είναι γρήγοροι στις κινήσεις τους, πιάσαν την Καΐλη. Οι δικαστές των Βρυξελών και το Ευρωκοινοβούλιο έχει βγάλει εκτός νόμου, μέσω κυβερνήσεων, κομμουνιστικά κόμματα στις βαλτικές χώρες και στην Πολωνία απαγορεύουν. Μα εδώ η τροπολογία είναι δική μας. Να μην κάνετε διαλόγο μεταξύ σας. Γι' αυτό λέω. Κύριε Σοφιανέ, για το κόμμα του Λέκα Σεδιάρη. Να σχολιάσω την αντιπαράθεση περί συνταγματικότητας. Απλά να θυμίσω ότι αυτή την πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχω αλλά δεν ψηφίζω στη Βουλή, την είχε ακολουθήσει και η Νέα Δημοκρατία το 19. Ένα μήνα πριν τις εκλογές, απήχε από τη Βουλή. Ένα μήνα πριν τις εκλογές, το 19, η Νέα Δημοκρατία απήχε. Ένα μήνα πριν τις εκλογές, απέχει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, θα ήταν καλό να μην είχε περάσει αυτό, κύριε Σοφιανέ, γιατί μετά θα μπορούσατε να τους κατηγορήσετε που σας παρακολουθούσαν. Αυτό έγινε. Για καλό σας ήταν. Έγινε, κυρία Σιμακοπούλου. Για καλό σας ήταν. Και επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο προστρέξατε στις επιτροπές της Βουλής να θαυτεί το θέμα παρακολούθησης του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ. Νομίζω ότι το θέμα βγήκε. Όταν υπάρχει συμφωνία στα μεγάλα, σε αυτά που καθορίζουν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, τις συντάξεις μας, τους μισθούς μας, τη 13η και τη 14η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο που την έκοψαν και τη διατήρησαν και οι μεν και οι δε, όταν διατηρούν το ΦΠΑ στα ύψη, όταν ψηφίζουν μαζί τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα για να πληρώνουμε τη βενζίνη και τους λογαριασμούς ρεύματος, όταν έχουν ψηφίσει το καλοκαίρι, ψηφίσατε, ενσωματώσατε και εμείς είπαμε να καταργηθεί, αλλά πριν είχατε ψηφίσει τον Ιούλιο, είχατε ψηφίσει να μονιμοποιηθούν οι έκτακτοι φόροι ενσωματώνοντας Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τα λέω όλα αυτά. Εντάξει, γιατί είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έχουμε μια άλλη αντίληψη σε σχέση με την Ευρώπη. Εσείς έχετε την κοινή αντίληψη για την Ευρώπη των λομπιστών, την Ευρώπη με τις βαλίτσες, των σκανδάλων, την Ευρώπη που το ίδιο πρόσωπο είναι οι αντιλαϊκές οδηγίες τις οποίες ενσωματώνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους, ξαναλέω, υπάρχει ένας υποψιασμένος κόσμος. Ένας κόσμος ο οποίος δεν πείθεται από αυτού του είδους αντιπαραθέσεις. Σας είπε η κυρία Σιμακοπούλου, κύριε Σοφιανέ, για τις παρακολουθήσεις που έχετε καταγγείλει και εσείς στο ΚΚΕ. Και εγώ είπα στην κυρία Σιμακοπούλου ότι παρακολουθήσεις. Έχουμε νέα δημοσιεύματα σήμερα για αυτό τον κύκλο που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα με την ελληνική αστυνομία στο κάδρο. Διαβάζουμε στο ντοκουμέντο, μαφιόζοι δίνουν εντολές στην ελληνική αστυνομία. Το Βήμα της Κυριακής επίσης έχει διαλόγους αποκαλυπτικούς πως μέλος της Greek Mafia ανεβοκατέβαζε σε σημαντικά πόστα της ελληνικής αστυνομίας ανώτατους αξιωματικούς. Δεν μας προξενούν εντύπωση το γεγονός ότι στην αστυνομία υπάρχει διαφθορά. Υπάρχει σαπίλα και εκεί. Αυτό το σάπιο σύστημα σαπίζει παντού.
Αυτό δεν σημαίνει να τσουβαλιάσουμε τους αστυνομικούς γενικά. Ούτε είναι οι αστυνομικοί γενικά εν δυνάμει δολοφόνοι, όπως αυτοί που δολοφόνησαν εν δυνάμει πάντα τον νεαρό τσιγκάνο στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όλη η αστυνομία ΜΑΤ, ΜΕΑ και δυνάμεις καταστολής. Από εκεί και πέρα όμως αυτά τα σώματα και ό,τι σάπιο υπάρχει, δεν ξέρω ποιοι πιστεύουν από αυτούς που μας ακούνε ότι όλα θα έρθουν στο φως. Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πάντως έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Κύριε Σαχινέ, ακούστε λίγο. Είναι και καινούριο να το διαβάσουμε. Να το και να... ότι η διαφάνεια και η κάθαρση στην ελληνική αστυνομία και στις υπηρεσίες που απαιτείται θα συνεχιστεί. Άρα η ελληνική αστυνομία μιλά για μια διαφάνεια. Κυρία Ρεβή, εδώ δεν λέμε για αυτό όμως τώρα. Έχουμε αλλάξει πίστα. Για τις κρίσεις, ότι όλο αυτό έγινε για διαφάνεια. Και ποιος παρακολουθεί πιστεύει τέτοιου είδους ανακοινώσεις, τις οποίες δεν τις ακούμε. Έχουμε αλλάξει, κύριε Σοφιανέ. Θα απαντήσω ότι όσοι μας παρακολουθούν δεν πιστεύουν ότι τα ΜΑΤ είναι δολοφόνοι, κύριε Σοφιανέ. Αν προσέχετε ακριβώς, εγώ είμαι ακριβής. Είμαι νομικός και προσέχω ακριβώς να ακούσετε τον εαυτό σας να μιλάει. Είπατε ότι τα ΜΑΤ... Λοιπόν, είναι εν δυνάμει δολοφόνοι τα ΜΑΤ. Ξαναμίλησα για ομάδες και για αυτούς που πυροβολούν εν ψυχρό. Μπορεί να είσαστε στο ήμαρτον. Βεβαίως είμαι στο ήμαρτον. Κυρία Σημακοπούλου, επιμερών του κυρίου Τσαφαρικά. Σας ακούω και επέρχομαι. Επειδή δεν είδαμε τις δυνάμεις καταστολής να εξολοθρεύουν το οργανωμένο έγκλημα, επειδή δεν είδαμε τις δυνάμεις καταστολής, τα ΜΑΤ, να αντιμετωπίζουν τις πιάτες των ναρκωτικών στην Αθήνα. Είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Και αυτό είναι το συμπέρασμά σας. Και άλλα από όλα πολλά. Αυτά. Γι' αυτό απαιτούμε να καταργηθούν αυτά τα δεν σώματα. Κύριε Σοφιανέ, να απαντήσει. Γιατί θα κλείσουν το. Κύριε Σοφιανέ, να απαντήσει. Να απαντήσει όμως. Να απαντήσει. Κύριε Σοφιανέ, έχουμε ένα λεπτό. Μιλάμε για διαφάνεια. Είστε έμπειρος, κύριε Σοφιανέ. Για να μιλάμε για διαφάνεια ή ένα σύντομο ανεκτό.